Έβλεπα χτες το μεσημέρι την Κατερίνα Καραβάτου που ανακοίνωσε μέσα στην εκπομπή της ότι σήμερα θα είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Γενικά η τελευταία εκπομπή του τηλεστόρα. Εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και επειδή ξέρω και από μέσα ότι δεν υπήρχε και από τις δύο μεριές το να θέλουν να συνεχίσουν, δηλαδή ήταν από κοινού η απόφαση το να πάνε παρακάτω και να κάνει τα ραντεβού της Κατερίνα Καραβάτου. Απλά το περίεργο και το ξαφνικό ήταν ότι τελειώνει σήμερα. Συνήθως οι εκπομπές, βέβαια θα μου πεις ότι και πριν 3 χρόνια τέτοια εποχή τελειώναν. Τέλος Ιουνίου, έτσι. Αυτό άλλαξε την τελευταία τριετία. Με τον κορονοϊό. Ακριβώς. Όμως θα μπορούσε να τελειώσει να λήξει αυτή η συνεργασία και σε 2 εβδομάδες, όπως οι περισσότερες εκπομπές. Φέτος. Αλλά εντάξει, η δική μας μετά από 4. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι του χρόνου η Κατερίνα και η παρέα της δεν θα είναι στην μεσημεριανή ζώνη του Μέγκα. Η Κατερίνα παραμένει στο Μέγκα. Εγώ γνωρίζω ότι δεν θα παραμείνει στο Μέγκα. Από κοινού είναι απόφαση να αποχωρήσει. Είχε συμβόλαιο για 1 χρόνο, ναι, το οποίο έληξε. Το οποίο έληξε και τώρα ούτως ή άλλως ήταν και καινούργια η εκπομπή. Στις καινούργιες εκπομπές αποφεύγουν να κάνουν το 1+1 μέχρι να δουν αν όλα πάνε καλά, αν είναι πετυχημένη η συνταγή που έχουν φτιάξει. Οπότε να τους ενεργοποιήσουν την επόμενη σεζόν. Πάντως αισθάνομαι ότι είναι λίγο άδικο για την Κατερίνα και για την εκπομπή, γιατί ειδικά από τα μισά τη σεζόν και μετά. Η εκπομπή όντως είχε και ανωδική πορεία στην τηλεόραση του. Πήγε καλά. Τελευταία τα πήγε πολύ καλά. Βρήκανε και αυτοί λίγο τα πατήματά τους, συνδέσανε. Είναι που είναι φίλοι, αλλά το βρήκανε και στον αέρα. Γιατί δεν έχει να κάνει αν είσαι φίλος με τον άλλον έξω. Το θέμα είναι και μια τηλεοπτική. Πώς γίνεται χημία στον αέρα. Και πώς βγαίνει προς τα έξω. Και κάτι ακόμα, Ελένη. Είναι επίσης το ότι η Κατερίνα είναι και ένα πρόσωπο το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ποια είναι. Θέλω να πω ότι το ότι μπορεί κάποια σεζόν να μην πάει καλά μια εκπομπή που παρουσιάζει δεν σημαίνει τίποτα για την ίδια. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε κάτι άλλο. Ναι, αυτό λέω. Δεν νομίζω ότι το πρόσημο εδώ είναι αρνητικό. Να σας πω όμως κάτι τελευταίο. Να μην ξεχνάμε και ότι μέσα στη σεζόν η συγκεκριμένη εκπομπή μπορεί μπροστά να μην είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, έτσι όπως λέτε, αλλά πίσω υπήρχαν έτσι κάποια θεματάκια. Θυμάστε ότι γίνανε και αλλαγές εσωτερικές. Άρα ίσως και να μην τέριαζαν και όλοι μαζί. Μπορεί να ψάχνανε και το χαρακτήρα τη εκπομπή. Κάθε καινούργια εκπομπή. Έγιναν αλλαγές συνταξία, έγιναν αλλαγές διάφορες. Είναι επίσης μια παραγωγή που είναι. Όχι, δεν είναι πρώτη. Ναι, παιδί μου, συνέχεια.